Αγαπητοί συνδρομητές και συνδρομήτριες, γεια σας και πάλι Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα αγαπημένα μας ζώα που δεν είναι άλλο από τη γάτα Γλυκούλη, όμορφο, ανεξάρτητο και πολύ προσαρμόσιμο ζώο Το συναντάει κανείς σε πολλές περιοχές του κόσμου και στην Ελλάδα, σχεδόν παντού Από σπίτια και αυλές μέχρι και μέσα στις σκουπιδοτενεκέδες Ναι κυρίες και κύριοι, μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει να πετάξετε τη σακούλα μέσα στο σκουπιδόνται και να πεταχτεί μια γάτα πάνω σας... Ειδικά άμα είναι βράδυ μπορεί να φοβηθείτε πολύ... Δυστυχώς αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της χώρας μας... Και δεν το συναντάει κανείς στις πολιτισμένες κοινωνίες του εξωτερικού... Η γάτα υπάρχει σε αυτό τον πλανήτη χιλιάδες χρόνια... Ανήκει στα ελαιοροειδή και τρώει τα πάντα. Κυνηγάει πάνω από χίλια είδη ζώων. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Φυσικά η ιδιαίτερη δυναμία έχει στο ποντικάκι και στα φίδια. Γι' αυτό είναι καλό να τι έχουμε αν έχουμε αυλέ και κήπου. Η σχέση με του ανθρώπου τη είναι ιδιαίτερη. Αν είσαι δίπλα τη από μικρό και αν είναι και αυτή δίπλα σου από μικρή, μπορείτε να συνεχίσετε να μεγαλώνετε μαζί για πολύ πολύ καιρό και να είστε παρεούλα. Αν όμως πάρεις μια γάτα μεγάλη που έχει μάθει να είναι ανεξάρτητη και να κυνηγάει μόνη της στη φύση, το ναι, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα σου φύγει και εσύ θα νιώσεις προδομένος. Όσον αφορά την εξυπνάδα τη. Μπορείς να την εκπαιδεύσεις σε κάποιο βαθμό και να της μάθεις να κάνει συντονισμένες κινήσεις, να σου κατεβάζει το πόμολο και να κάνει και κάποια άλλα πράγματα απλά. Τα χαρακτηριστικά τη γάτα είναι ότι περιποιούνται πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, να σου πω τώρα, είναι το βασικότερό του χαρακτηριστικό αυτό. Όλοι θα έχετε δει γάτε να γλύφει μία την άλλη, να καθαρίζονται μεταξύ του. Είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και ξέρετε ποιο είναι το μυστικό εδώ. Το σάγιο τη. Το σάγιο τη γάτα έχει απίστευτη καθαριστική δύναμη. Μιλάμε για aqua forte. Απίστευτο πραγματικά. Υπάρχουν όμω κάποιοι άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στο σάγιο και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πριν υιοθετήσουμε μία γάτα αν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Η ιδιαίτερη δυναμία επίση έχουν στα ύψη, καθώ του αρέσει να ανεβαίνουν ψηλά, να υποπτεύουν το χώρο και σαν βασίλισσε να κοιτάνε από εδώ και από εκεί, να βρίσκουν το θύραμά του, αλλά και να λένε: Κοίτα, ποια είμαι εγώ, κοίτα, ποια είμαι εγώ εκεί ψηλά. Αυτό είναι ένδειξη γοήτρου. Μπορούν να πέσουν από ύψο 8 μέτρων και να μην πάθουν τίποτα. Παναγία μου. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσει όπου συναντάμε σοβαρό τραυματισμό. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από του ανθρώπου είναι τα γρατσουνίσματά του. Άμα σου ορμήξει γάτα, βάζει στόχο τα μάτια σου, ξέρει ποιο είναι το αδύναμο σημείο σου και τα νύχια τη μπορεί πραγματικά να γίνουν πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνα. Γι' αυτό, αν έχετε γάτε, οπωσδήποτε τι εμβολιάζετε για να αποφύγουμε τι ασθένειε. Και φυσικά προσέχετε πάρα πολύ το τοξόπλασμα το οποίο χτυπάει τι εγγύου. Αν οι γάτε σα κάνουν βόλτα στον κήπο σα και έχουν τα μαρουλάκια σα γύρω-γύρω, τριχούλε του ή περνάνε από πάνω του, πρέπει έτσι και αλλιώ να τα πλένετε πάρα πάρα πολύ καλά και να τα αφήνετε και μισή ώρα στο ξύδι ώστε να αποφευθούν τέτοιε περιπτώσει. Συμπερασματικά, η γάτα είναι ένα ζώο που συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή τη παρουσίαση του στον πλανήτη και γι' αυτό είμαστε αλληλένδετοι μαζί τη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλέ προσλήψει και προκαταλήψει για τι γάτε. Ποιο δεν έχει ακούσει, Ω! μία μαύρη γάτα, πιάσε γρήγορα κόκκινο και να τρέχει πάνω κάτω να βρει αυτοκίνητα φανάρια. Κάτι κόκκινο, ρε φίλε. Αλλά ξέρετε κάτι, κανεί δεν πιστεύει σε αυτέ τι στερεο... Προκαταλήψεις. Στερεότυπα και προκαταλήψει. Στερεοπροκαταλήψει, κάνουμε και δικέ μα λέξει. Στην αρχαιότητα λοιπόν, και στην Αίγυπτο κυρίω τι είχαν εθεοποιήσει, Τη θεωρούσαν θεά του σπιτιού, γι' αυτό λίγαν από μια γάτα με στο σπίτι. Βέβαια, η συμβίωσή τη δεν είναι τόσο θερμή όσο με το σκύλο. Σα δίνει όμω ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι ανεξάρτητη, είναι ευέκλικτη και μπορείτε να μετακινηθείτε πιο εύκολα με τη γάτα. Αγαπάμε τα ζώα και αγωνιζόμαστε για αυτά. Τα στηρίζουμε και τα φροντίζουμε και είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή θανάτωσή του και φυσικά ενάντια στο κυνήγι της γάτας που γίνεται στην Κίνα για να τις πάρουν τη γούνα της. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Αν σας άρεσε κάντε μας subscribe, κάντε like και γράψτε σχόλια με τις εμπειρίες σας. Καλή συνέχεια φίλοι μου και φίλες μου να έχουμε υγεία σε αυτές τις δύσκολες εποχές.